ότι φτάσαμε όχι στο χείλος της καταστροφής, αλλά βαθιά μέσα στην καταστροφή, μιλάνε τη γλώσσα του χαρτοπαίχτη. Ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος μιλούν τη γλώσσα της μπλόφας. Επιμένουν στην αμφισημία της παγίδας. Εμείς επιμένουμε να μιλάμε τη γλώσσα που ξέρουμε να μιλάμε. Τη γλώσσα της ειλικρίνειας. Μιλάμε ξεκάθαρα και γι' αυτό κοιτάμε τους πολίτες στα μάτια με καθαρό βλέμμα. Δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Δεν έχουμε δεύτερες σκέψεις. Ό,τι είπαμε προεκλογικά, λέμε και μετεκλογικά. Και αυτό ο ελληνικός λαός το αισθάνεται και το καταλαβαίνει. Γι' αυτό και από την Κυριακή εμφανίζεται πλέον σε όλες τις διαστάσεις η σχέση εμπιστοσύνης που θέλουμε να οικοδομήσουμε με το λαό και την κοινωνία. Μια σχέση που πήρε χρόνο και γι' αυτό οικοδομήθηκε σε στέρεη βάση. Γι' αυτό και αυτή η σχέση είναι άμεση. Δεν υπόκειται στην παραμόρφωση της επικοινωνιακής διαμεσολάβησης. Αυτό αποδείχτηκε και στις πιο δύσκολες προεκλογικές μέρες. Ο ελληνικός λαός έκλεισε τα αυτιά του στην διαστρέβλωση και στην κοινωνιολογία των καλοθελητών και των καθεστωτικών διερμηνέων. Και σήμερα διαπιστώνει ότι πολύ καλά έκανε και έκλεισε τα αυτιά του στην κοινωνιολογία, στους εκβιασμούς, στην τρομοκρατία. Έτσι λοιπόν, φτάσαμε στο σημείο και αυτό είναι νίκη του λαού μας. Αυτό που μέχρι χθες, μέχρι την Παρασκευή το βράδυ, εμφάνιζαν ως καταστροφή της χώρας, ως πολιτική της χρεοκοπίας και της δραχμής, σήμερα οι ίδιοι άνθρωποι που τα έλεγαν αυτά, το ψελίζουν ως ευκαιρία για αλλαγή πολιτικής και συνολική αλλαγή πορείας του τόπου. Σήμερα ο ελληνικός λαός ακούει, βλέπει, κρίνει ποιος του είπε την αλήθεια προεκλογικά, ποιος συνεχίζει να του λέει την αλήθεια μετεκλογικά, ποιος του λέγε ψέματα προεκλογικά και ποιος συνεχίζει να τον κοροϊδεύει μετεκλογικά.